Αυτά σε ό,τι αφορά τον 52χρονο που αναστάτωσε πραγματικά την τοπική κοινωνία της Θράκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού απογεύματος μέχρι αργά το βράδυ και που βεβαίως όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει αυτή η συζήτηση για αρκετές ημέρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Είναι η επίσκεψη που είχαμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που ξεναγήθηκαν μέλη της Ειδικής Επιτροπής του Ταμείου Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου. Τα μέλη κατέγραψαν υποδομές αλλά και προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού. Στόχος τους είναι η διαμόρφωση προτάσεων και συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες των λιμανιών της χώρας στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη του 2012. Εκπρόσωποι του Ταμείου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη με ένα σκοπό: να ανιχνεύσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησής τους. Τα μέλη του Ταμείου ζήτησαν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να ξεναγηθούν σε όλη την έκταση του λιμανιού και της χερσαίας του ζώνης, ώστε να καταγράψουν τις υποδομές και να διαμορφώσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες. Ήρθαν οι άνθρωποι. Είδαμε το λιμάνι, τις δυνατότητες περαιτέρω που έχει ανάπτυξης και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το λιμάνι επιτέλους να προχωρήσει και να αξιοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουν έρθει. Κανένα πρόβλημα. Είναι θετική σε όποιες προτάσεις κάνουμε και εμείς για την ανάπτυξη. Είναι θετική και για την άποψη τη δική μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε συμβάσεις παραχώρησης τμήματων του λιμανιού και αυτού και των άλλων τμήματων για να μπορέσει να δώσει ζωή στην τοπική οικονομία. Τμήματων σε ιδιώτες, παραχώρησε. Σαφώς σε ιδιώτες. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, η κατάσταση είναι τέτοια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν χρήματα για να μπορέσει να γίνει λιμάνι αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να στραφούμε σε ιδιώτες. Είτε είναι αυτοί Έλληνες, είτε είναι ξένοι, οποιοδήποτε επιχειρηματίας, όταν θα βγάλουν τις προκηρύξεις, θα μπορεί να πάρει μέρος στους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τον κύριο Σκέβα, το τμήμα του Ταμείου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου που αφορά στα λιμάνια έχει ως σύμβουλο το λιμάνι του Αμβούργου, το οποίο και αποτελεί πρότυπο εύρυθμης λειτουργίας. Το λιμάνι του Αμβούργου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς είπαμε την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να λειτουργήσει και αυτό το λιμάνι, δηλαδή με συμβάσεις παραχώρησης, παραδείγματος χάρη προβλήτας των containers. Με σύμβαση παραχώρησης για να γίνει μαρίνα. Με αυτή τη λογική εξετάσαμε τις δυνατότητες του λιμανιού, αυτό που λέω για την παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου. Φυσικά οι κύριοι αυτοί είναι θετικότατοι σε αυτό και είναι μοναδική διέξοδος για αυτό το λιμάνι, να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί με τις παραφυξήνιες χώρες. Ήδη σήμερα, από χθες το βράδυ μάλλον, είναι 7 άτομα από Μπουργκάς, Βάρτα και το Υπουργείο των υποδομών της Βουλγαρίας στην Καβάλα, γιατί εμείς είχαμε την επίσκεψη εδώ. Θα πάω και εγώ σε λίγο εκεί να υπογράψουμε τα συμφωνητικά ό,τι χρειάζεται και να προχωρήσουμε κανονικά τη συνεργασία. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα μέλη της Επιτροπής επισκέφθηκαν νωρίτερα το λιμάνι της Καβάλας αλλά και αυτό της Θεσσαλονίκης, ώστε να διαμορφωθούν μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2012 οι προκηρύξεις που αφορούν και τις δεσμεύσεις της χώρας με βάση το μνημόνιο.